κύριε, γεια σας. Είναι η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Σήμερα ένας διαφορετικός καλεσμένος. Ένας από τους μεγάλους Έλληνες, από τους άγνωστους Έλληνες του ελληνισμού της Αλβανίας. Είναι συγγραφέας 12 βιβλίων, τώρα θα εκδοθεί και το 13ο του, και βιβλίων που καταγράφουν, αποκαλύπτουν, φωτίζουν και μαρτυρούν το τι τράβηξε η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία κάτω από το ολοκληρωτικό κομμουνιστικό καθεστώς. Είναι ο κύριος Τηλέμαχος Κότσιας, τον οποίο καλωσορίζω. Καλώς σας βρήκα. Το 13ο βιβλίο κυκλοφορεί τώρα σε λίγο. Βρίσκεται υπό έκδοση, πάνω στις διορθώσεις. Μάλιστα. Και υποθέτω τώρα τον Άνοιξη θα... Με καλοκαίρι θα το τελευταίο σας που κυκλοφορεί είναι το «Συνική Μελάνη». Είναι ένα μυθιστόρισμα βασισμένο πάνω σε βιώματα αλλά και μέσα στην ιστορία της ελληνικής μειονότητας από τις εκδόσεις Πατάκη. «Συνική Μελάνη», για πείτε μου για τον τίτλο. «Συνική Μελάνη» δεν είναι βιώματα προσωπικά, είναι βιώματα γνωστών μου που μπορούσα να ήταν και δικά μου βιώματα. Είναι ένα προηγούμενο μυθιστόρημά μου, τα 7 παράθυρα, ξεκινάει με την ίδια αφετηρία, δηλαδή με τον ενθουσιασμό των νέων πάνω στο σχολείο, στο γυμνάσιο του Αργυροκάστου, λύκειο με τα σημερινά τα δεδομένα, με τον ενθουσιασμό, που πίστευαν πόσο ωραίο ήταν το σύστημα και τι ευτυχισμένοι να ζούσαμε εκεί, ασχέτως αν το μεροκάματο ήταν είσαμε δύο φραντζόλες ψωμί. Αλλά κάποια στιγμή άνοιξαν τα μάτια τα παιδιά και είδαν ότι αυτό το πράγμα δεν είναι έτσι, ακριβώς έτσι. Και αποφάσισανε να γράψουν με συνική μελάνη κάτι προκηρύξεις κατά του καθεστώτος στο χωριό Δερβιτσιάνη, που είναι το τελευταίο χωριό της Δρόπολης, και να τους ρίξουν στους δρόμους. Δεν ήξεραν όμως ότι αυτό έμελε να τους καταστρέψει τη ζωή. Να τους κυνηγήσει ασφάλεια, να τους πιάσει, να τους χώσει φυλακή. Ένας να αυτοκτονήσει, ο άλλος να τρελαθεί, ο τρίτος να γλιτώσει και να συνεχίσει η ιστορία του μυθιστορήματος. Κύριε Κότσια, το επώνυμό σας είναι από πού? Είναι απλό Κότσος που λέμε, ο Κότσος. Στα χωριά μας λέγεται Κότσιας, έχει την κατάληξη Α. Η προφορά σας είναι η ίδια με τις Υπήρου? Η ίδια, ακριβώς η ίδια. Ακριβώς, έτσι. Και μάλιστα έχουμε την καλύτερη προφορά εμείς. Το 1923, νομίζω, όταν ήταν να γίνει στην Ελληνική Βουλή, να γίνει μια επιτροπή, είχαν αποφασίσει να γίνει επιτροπή αυτή που έγινε μετά, που έκανε ο Τριανταφυλόπουλος, που έκανε ο Τριανταφυλίδης τη γραμματική, ο τότε γλωσσολόγος μεγάλος, ο Χατζηδάκης, πρότεινε να πάει η επιτροπή αυτή στη Δρόπολη και στο Δέλυνο, όπου μιλούνται τα καθαρότερα ελληνικά. Δηλαδή γι' αυτόν εμείς μιλούσαμε τα καθαρότερα ελληνικά. Δεν τρώμε εμείς σύμφωνα φωνήεντα όπως τρώνε διάφοροι. Μάλιστα προσθέτουμε πολλές φορές. Και η γλώσσα μας έχει μια μουσικότητα. Λοιπόν, πάμε να πούμε για το καθεστώς, το μειονοτικό, το ελληνικό στην Αλβανία. Με δύο λόγια έτσι να πούμε κάποια ιστορικά στοιχεία. Πότε αποφασίστηκε η αυτονομία της Βόρειου Ήπειρου? Η Βόρειος Ήπειρος επιδικάστηκε στην Αλβανία με τα σύνορα το 14. Και έμενε μέχρι το 40 διεκδικούμενη από την Ελλάδα, ήρθε με τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο να την απελευθερώσει, να κάνει, αλλά δεν ήταν στο χέρι της, ήταν στο χέρι των μεγάλων δυνάμεων που αποφάσισαν πού θα μπουν ακριβώς τα σύνορα. Εμείς μείναμε μια μειονότητα εκεί πέρα και τα άτομα της μειονότητας ενεπλάγησαν στον εμφύλιο πόλεμο που γινόταν από εδώ και από εκεί, που γινόταν κατέρωθεν και στην Ελλάδα και στην Αλβανία. Εκεί κέρδισε η αριστερά, εδώ κέρδισε η δεξιά, όπως είναι γνωστό με τους πολέμους και με αυτά. Και η κάθε χώρα τράβηξε το δικό της το δρόμο, τον ξεχωριστό. Αυτό περιγράφω στην απέναντι όχθη, ένα χωριό που χωρίστηκε στη μέση, ήταν 14 σπίτια, χωρίστηκε τα μισά, τα πήρε η Ελλάδα, τα μισά η Αλβανία. Και οι κάτοικοι είχαν διαφορετικές πορείες στη ζωή τους. Απέναντι όχθη είναι το άλλο σας βιβλίο, ναι, έτσι. Ναι, εκδόσεις ψυχογιός, το προηγούμενο. Μάλιστα. Ναι.
Θέλω όμως πρώτα να μου πείτε τι είχαν αποφασίσει οι μεγάλες δυνάμεις και ποιες μεγάλες δυνάμεις. Ότι θα 14... συνήρχε ένα συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών πιο μεγάλων δυνάμεων και... Το 2014, πριν το 2014 δηλαδή, πριν ξεσπάσει ο πρώτος παγκόσμιος πολέμος, μεγάλες δυνάμεις ήταν τότε η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Αυστρο-Ουγγαρία, η Ιταλία. Τώρα Ρωσία, Αμερική, δεν ξέρω τι ήταν. Έγινε και θυμάμαι γιατί το είχα μεταφράσει και όλες αυτό, ότι η Αυστρο-Ουγγαρία είπε ότι εμείς θα συγκατανέσουμε στο να, για τα ελληνοαλβανικά σύνορα να ξεκινάνε από τις πρέσπες και να τελειώνουν στο ακροτήρι του στήλου απέναντι από την Κέρκυρα. Τις λεπτομέρειες θα τις φτιάξει μια επιτροπή. Εκεί εμείς καταδικάστηκαμε. Μπορεί να μην, ας πούμε, η Ιδρόπολη, το χωριό μου ή τα χωριά μου, η περιοχή μου, να είχε μπει στην Ελλάδα, αλλά δεν είχε πώς να μπει, ας πούμε, τα χωριά των Αγίων 40 δεν είχαν πώς να συμπεριληφθούν στην Αλβανία, γιατί ο δρόμος περνούσε από την Ιδρόπολη. Και έτσι, χάρη του δρόμου και χάρη των στενών της Κέρκυρας και κάτι τέτοια λεπτομέρειες, εμείς μείναμε από εκεί. Δεν λέω για όλη τη Βόρειο Ήπειρο που είναι μεγάλο θέμα Ιστρακινού. Εσείς γεννηθήκατε το 1951 στο χωριό Βρυσερά. Βρυσερά. Πόσο απέχει από τα ελληνικά σύνορα? 825 μέτρα. Με τη φωτογραφική μηχανή του γιού μου από τη βεράντα του σπιτιού μου. 1,5 χιλιόμετρο είναι ο δικός δηλαδή. Ο πατέρας σας και η μητέρα σας? Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, ο παππούς μου, η γιαγιά μου, η προγιαγιά μου, ο προπάππος μου και ως εκεί που γνωρίζουμε όλοι, είναι από γειτονικά χωριά που δεν απέχουν περισσότερο από 5 χιλιόμετρα το ένα από το άλλο. Τι δουλειά έκανε ο πατέρας? Ο πατέρας δεν είχε προλάβει. Ήταν πάρα πολύ καλός μαθητής. Δεν τον επήρε πάνω στο κίνημα τότε το αντιφασιστικό. Μπήκε και αυτός εκεί με την αριστερά. Και όταν βρέθηκε μετά νικήτρια η αριστερά και ο θείος μου που ήταν σε ψηλότερη θέση, ο πατέρας μου σκέφτηκε ότι είπε ότι καλά, εμείς γι' αυτό κοντέψαμε να σκοτωθούμε, γι' αυτό που κάναμε. Και από εκεί είχε αντιθέσεις στο να δημιουργηθεί συνεταιρισμός και κάτι τέτοια πράγματα και τον έχωσαν μέσα για αντικαθεστωτική προπαγάνδα και τον τιμώρησαν με 8 χρόνια, από τα οποία έκανε τα 7. Η μητέρα? Η μητέρα ήταν αγρότης απλή. Ναι. Εσείς πόσα αδέρφια έχετε? Εγώ είμαι ο μεγαλύτερος και μια μικρότερη αδερφή, 4 χρόνια μικρότερη, και η πολύ μικρότερη ήταν όταν ο πατέρας επέστρεψε από τη φυλακή, από φυλακίστηκε. Ο πατέρας λοιπόν ήταν στο αντιφασιστικό, ναι, απελευθερωτικό κίνημα υπό την ηγεσία Τίνος. Θέλω να τα πείτε στον κόσμο, ναι, γιατί ναι, δεν τα ξέρουν την ηγεσία όλοι. Του ΕΑΜ. Το ΕΑΜ της Ελλάδας είχε φέρει αντιπροσώπους εκεί στα χωριά τα δικά μας για να ξεσηκωθούν. Δίπλα στο ΕΑΜ της... Και να είναι δίπλα στο ΕΑΜ της... Το ΕΑΜ της Αλβανίας. Με, γιατί έτσι με ηγέτη λέγεται, ποιον? Το ΕΑΜ της Αλβανίας είχε ηγέτη τότε τον Ενβερ Χόντζα. Αλλά δεν φαίνονταν η ηγεσία αυτή. Ήταν σαν μυστικός. Αργότερα έμαθαν το όνομά του. Α, εντάξει, δεν λέει τίποτε και να το μάθαιναν. Κρύβονταν το Κομμουνιστικό Κόμμα μέσα στο ΕΑΜ της Αλβανίας, όπως νομίζω και εδώ στην Ελλάδα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν μέλος του ΕΑΜ. Ήταν μέλος. Και κινητήρια δύναμη, για να είμαστε δίκαιοι. Μα ήταν το μοναδικό κόμμα και δεν ήταν ένα συνασπισμός κομμάτων και να κάνουν ένα ΕΑΜ. Τέλος πάντων, και είδαν ότι κατέστρεψαν, εγκρέμισαν ένα κακό σύστημα καπιταλιστικό και έκανε ένα πολύ χειρότερο κομμουνιστικό. Πριν το κομμουνιστικό σύστημα που επέβαλε ο Ενβέρ Χόντζα. Είδε στην Αλβανία ήταν μια πισοδρομική φεουδαρχία. Βασιλεία. Ήταν βασιλιάς, αυτοκυρισόμενος βασιλιάς, δεν ήταν γαλαζοαίματος, έτσι, του ήρθε με το όπλο στο χέρι, εγώ θα ήγαινε βασιλιάς, ο Αχμέτ Ζόγκου. Πώς... Δεν το αναγνώρισε. Το όνομα του, ναι, Αχμέτ Ζόγκου. Ζόγκου στα αλβανικά είναι πουλί, το πτηνό. Ναι. Δεν το όταν έφυγε στις 7 Απρίλη του 1939 που η Ιταλία χτύπησε την Αλβανία και ο Ζόγκου έφυγε μέσω Ελλάδος, δραπέτευσε από εκεί, και έφυγε στην Ευρώπη, δεν το αναγνώρισε κανένας ως βασιλιά. Καλά, κάτσε, του είπαν, αλλά μην μας κάνεις και τον βασιλιά. Ο Ενβέρ Χόντζα λοιπόν ήταν μετά ο γραμματέας, ο ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος Αλβανίας. Ναι, ναι, ναι. Είχε τον κόσμο με το μέρος του? Στην αρχή, ναι.
τουλάχιστον τις νότιες περιοχές. Γιατί? Γιατί ο κόσμος ήθελε να γκρεμίσουν εκείνη τη φεουδαρχία, τους μπέιδες, τους αγάδες, τους φεουδάρχες, την αθλειότητα. Το 90% του αλβανικού πληθυσμού ήταν αναλφάβητοι. Είχαν κάθε δικαίωμα να μισούν εκείνο το καθεστώς. Και όταν το 46, στις αρχές του 46, δηλαδή Νοέμβρη 44 πήρε την εξουσία, 45 αρχές 46 έκανε απαλωτρίωση της γης. Ο κόσμος όλος σηκώθηκαν με το μέρος του, τον αγαπούσανε. Ύστερα τους την πήρε πάλι τη γη και τους έκαμε υποχρεωτικούς συνεταιρισμούς. Και είναι ανέκδοτο που λένε στο χωριό μου, γύριζε ο γιος χαρούμενος στο σπίτι, πατέρα του λέει πήραμε γη. Πόσο την πήραμε, του λέει, τζάμπα του λέει, πώς τζάμπα, μια υπογραφή. Άμα την πήρες με υπογραφή, με υπογραφή θα τη δώσεις ξανά, του λέει. Ο πατέρας λοιπόν που συμμετείχε στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα της Αλβανίας, έτσι. Ναι. Ναι. Αρνήθηκε αυτό το σύστημα, γιατί, είδε ότι είναι καταπιεστικό, ότι... Ήταν τότε... Ήθελε ελεύθερη οικονομία, τι ήθελε. Δεν ξέρω τι ακριβώς, δεν πρόλαβε να ξέρει τι θέλει. Σηκώθηκαν να νικήσουν τον κατακτητή, το φασισμό. Και έβαλαν ένα μονοκομματικό καθεστώς, με το παράδειγμα της Σοβιετικής Ένωσης. Παραπέρα δεν ήξεραν και τίποτε. Ναι. Δεν υπήρχε άλλο κόμμα. Δεν υπήρχε άλλο κόμμα. Τα άλλα τα κόμματα τα είχαν απαγορέψει. Υπήρχε ελευθερία του τύπου, εργατικών συνδικάτων, των αγροτικών σωματείων, των πολιτιστικών συλλόγων. Τέτοια πράγματα δεν υπήρχαν ούτε πριν τον Ενβερχόντζα, όχι να υπήρχαν στον καιρό του Ενβερχόντζα. Είναι κλασικό παράδειγμα όλης της κομμουνιστικής διακυβέρνησης. Δεν υπήρχε αντιπολίτευση, δεν υπήρχε... Είπαμε έκανε 7 χρόνια φυλακή ο πατέρας. Ναι, ναι. Ποια ήταν η κατηγορία? Αντικαθεστωτική προπαγάνδα. Αντικαθεστωτική προπαγάνδα. Ναι. Δηλαδή έλεγε το άρθρο 54, δεν ξέρω πώς ήταν, που ήταν το μεγαλύτερο τέρας αυτό το άρθρο. Του συντάγματος. Του ποινικού κώδικα. Όσους ανθρώπους είχε φάει αυτό, δεν είχαν φάει όλοι οι αρκούδες και τα λιοντάρια του κόσμου. Ότι όποιος κάνει προπαγάνδα με σκοπό την ανατροπή του καθεστώτος, τιμωρείται από 8 μέχρι 10, μέχρι δεν ξέρω πόσα χρόνια. Αυτό που κατά τη στροφή γινόταν εδώ. Όταν κέρδισε η φιλελεύθερη παράταξη. Ακριβώς πώς γινόταν εδώ δεν ξέρω, αλλά ξέρω ότι εδώ είχαν στηθεί στον τοίχο και όχι, εδώ ήταν και εδώ ποινικό άτομα. Αδίκημα η συμμετοχή και η δράση εναντίον του κρατούντος, ναι, κοινωνικού καθεστώτος. Και σήμερα είναι, πρέπει να υπάρχει κάποιος τέτοιος. Όποιος θέλει να σηκωθεί να γκρεμίσει δια της βίας το πολίτευμα, είναι ποινικό αδίκημα και σήμερα. Δεν είναι. Ο πατέρας σας ήθελε να τον γκρεμίσει δια της βίας, συμμετείχε σε κάποια οργάνωση? Όχι. Ο πατέρας ήταν μέλος του κόμματος. Του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ναι, τον διέγραψαν ύστερα και ύστερα από 5-6 μήνες τον πήραν φυλακή ύστερα. Μαζί με τον αδερφό του, το θείο μου. Συνολικά η οικογένειά σας πόσα χρόνια έχει κάνει φυλακή? Δεν μπορείς να βρεις τώρα η οικογένεια, ο πατέρας μου και ο θείος μου. Ο θείος μου είναι ο παππούς του Χρήστου Μάστορα, του τραγουδιστή. Ο μεγαλύτερος ο θείος. Τώρα είναι ο γαμπρός μου. Ο πεθερός μου, μιλάμε για 10 και για 15 χρόνια, ο παππούς μου τον έβγαλε ο θείος μου από τη φυλακή, έτσι που ήταν στα πράγματα. Αδερφός της γιαγιάς μου, δηλαδή μιλάμε για με 10 χρόνια ο καθένας, με 12, με 15, με 8, με όλο το... Και άμα πας λίγο παραπέρα, θα βρεις γνωστούς, φίλους, ξαδέρφια. Δηλαδή λένε τώρα ότι σηκώθηκε ο λαός της μειονότητας στον πόλεμο κατά των φασιστών και έδωσε, ας πούμε, την συμβολή του. Δεν λένε όμως πόσοι, πολλοί περισσότεροι από αυτούς φυλακίστηκαν. Συνολικά, η ευρύτερη οικογένειά σας έχει να πάνω... Να πω 50 χρόνια, να πω... Μισό αιώνα. Σίγουρα, ναι. Είχα πάρει μια συνέντευξη όταν ήμουν στο Έθνος από τον πρόεδρο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Ελλήνων, στο καθεστώς. Ποιος, ναι, Μπολάνος, Αλέξανδρος Μπολάνος. Ναι. Και μου είχε πει ότι ο σύλλογος είχε κάνει μια μελέτη και με βάση τα μέλη του και μελέτη που έχει κάνει, μια στατιστική απογραφή, σε όλο αυτό το διάστημα του κομμουνιστικού καθεστώτος συγκεντρώνονται οι Έλληνες 2.500 χρόνια φυλακή. Ναι, μπορεί. Δεν το ξέρω, αλλά για να τα λέει, ναι. Εσείς είχατε συνέπειες που ο πατέρας ήταν φυλακή? Οι συνέπειες αυτές ήταν... Ο πατέρας μου μάλιστα... Το έφερνε και βαρέως λίγο.
ότι αν είχα κλείσει το στόμα μου, λέει, θα πήγαινε εσύ. Εγώ ήμουν άριστος μαθητής, ήμουν, μη είχαν σαν παιδί θαύμα. Ήμουν στη χημεία, στα μαθηματικά, στη φυσική. Ήμουν πάρα πολύ καλός, γιατί με εμπόδιζαν τα αλβανικά που δεν τα ξέρα καλά και επιδιδόμουν περισσότερο στις επιστήμες. Θα είχε γίνει κάτι, μου λέει. Και μετά εμένα μου διέγραψαν από πανεπιστήμια, από σχολεία, από... και έκανα 20 χρόνια αγρότης, απλώς. Ένα-ένα. Εσείς σε ποιο σχολείο πήγατε? Ήταν ελληνικό μειονοτικό σχολείο στο χωριό? Στο χωριό ήταν 4 χρόνια ελληνικό. Το δημοτικό σχολείο ήταν 4 χρόνια. Άλλα 3 χρόνια, που μετά τώρα είναι 4 χρόνια, ήταν αυτό που λέγαμε οχτατάξιο, που ήταν τα μαθήματα στα αλβανικά, αλλά κάναμε ελληνικά γραμματική και κείμενα, ανάγνωση που λέγαμε, μέχρι τη 8η τάξη. Ύστερα που πήγα στο Αργυρόκαστρο, στο Λύκειο, με τη σημερινή την ορολογία, δεν ήταν ελληνικά εκεί, τα μαθήματα ήταν αλβανικά. Και εκεί διαπίστωσα εγώ ότι δεν ήξερα αλβανικά. Νόμιζα ότι ήξερα από τα αλβανικά του σχολείου που έκανα. Οι δάσκαλοι στα σχολεία αυτά, στα ελληνικά, ναι, ναι, στις ώρες που γινότανε, από πού ερχόταν, από την Ελλάδα, όχι έτσι? Όχι, όχι, οι δάσκαλοι οι πρώτοι, δηλαδή μιλάμε στα χρόνια του 50, και στα χρόνια του 50 υπήρχαν όλα τα μαθήματα στα ελληνικά. Μέχρι που είπαν οι δικοί μας ότι θέλουμε και στα αλβανικά μαθήματα για να μην μείνουμε, να μην γετοποιηθούμε. Για να συμμετέχουμε στην αλβανική κοινωνία πρέπει να ξέρουμε και αλβανικά. Και ήταν σωστό αυτό. Οι δάσκαλοι πρώτοι ήταν της αριστεράς που είχαν τελειώσει στη Βοστίνα, στη Βελά, στην Ζωσιμαία σχολή. Δάσκαλοι και δούλευαν εκεί δάσκαλοι. Πολλοί ήταν και προπολεμικοί δάσκαλοι εκεί που τους πλήρωνε η Ελλάδα. Αυτούς που τους πλήρωνε η Ελλάδα ήταν, αυτοί ήταν στην μπούκα του ντουφεκιού των Αλβανών. Γιατί τους θεωρούσαν πράκτορες πληρωμένους της Ελλάδος. Όσοι γλίτωσαν από αυτό το κυνηγητό ήταν δάσκαλοι, ελληνοδάσκαλοι. Καλοί ήταν. Έτσι, για τα δεδομένα τα ελληνικά ήταν καλοί, μέτριοι να πούμε. Η δεύτερη γενιά όμως, που προετοιμάστηκαν εκεί οι ελληνοδιδάσκαλοι, υστερούσαν πάρα πολύ. Υπήρχε και μία παιδαγωγική ακαδημία του Αργυροκάστρου. Ναι, υπήρχε. Μέση εκπαίδευση ήταν που... Να βγάζει δασκάλους και δασκάλες. Ναι, για να βγάζει δασκάλους, δημοδιδασκάλους δηλαδή έτσι. Γυναίκες έβγαιναν. Έβγαιναν, ναι. Ναι. Λιγότερες. Μάλιστα. Λιγότερες, ναι. Εσείς λοιπόν πήγατε να γραφτείτε σε ποιο πανεπιστήμιο, ποιο τμήμα θέλατε? Εγώ πήγα στο... όταν τα αποφύτησα από το Λύκειο, έκανα και εγώ τα χαρτιά για να ζητήσω να πάω πανεπιστήμιο. Ένα ήταν το πανεπιστήμιο, στα Τύρανα. Ενώ ήμασταν 120 απόφοιτοι, οι 110 πήγανε. Ενώ εγώ είχα εκπροσωπήσει το γυμνάσιο Αργυροκάστρου στα Τύρανα ως μαθητής στα μαθηματικά, στη φυσική και στη χημεία, σε μια Ολυμπιάδα και μάλιστα είχαμε διακριθεί εκεί πέρα. Δεν μου δόθηκε το δικαίωμα και έκανα εγώ εκεί, τότε άνοιξε εκείνη τη χρονιά ένα τμήμα διαλληλογραφίας νυχτερινό του Πανεπιστημίου των Τυράννων στο Αργυρόκαστρο. Και γράφτηκα εκεί εγώ προσωρινά. Με πήραν φαντάρο, όταν απολύθηκα από το στρατό, πήγα πάλι εκεί εγώ, μου λένε ότι πρέπει να ξανακάνεις τα χαρτιά, δεν ισχύουν, δηλαδή με διέγραψανε. Δεν... Σε ποιο τμήμα, τι θέλατε να γίνετε στο Πανεπιστήμιο? Δεν ήταν τι ήθελα εγώ. Το χειρότερο τμήμα που ήταν εκεί ήταν η γεωπονική. Σε εκείνο πήγα εγώ, γιατί εκεί μπορούσα να μπω. Τι θέλατε να γίνετε, ποιο ήταν το όνειρό σας? Τι θέλω να γίνω? Ήθελα να ασχοληθώ με κάτι τεχνικό. Αν μ' άφηναν να σπουδάσω, θα γινόμουν τότε, ήταν της μόδας, μηχανικός υδροτεχνικός που έκανε υδροελεκτρικούς σταθμούς και τέτοια πράγματα. Τεχνικά έργα ήθελα εγώ. Δεν ήθελα με τίποτε να ασχοληθώ με φιλολογία. Και έλεγα όμως ότι επειδή στο τέταρτο έτος είχα γράψει κάτι γραπτά εγώ πεζογραφήματα και τα είχαν βγάλει στην εφημερίδα στην Αλβανία, έλεγα ότι θα ασχοληθώ με λογοτεχνία, αλλά ως ερασιτέχνης, όχι ως φιλόλογος. Μάλιστα. Κύριε Κότσια, ξέρετε ότι και στην Ελλάδα, στη δεκαετία, μέχρι τη δεκαετία του 60, αν δεν είχες πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, ναι, η ΕΡΕ, η Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση του Κωνσταντίνου Καραμανή, ναι, δεν επέτρεπε να γραφτεί. Το ήξερα, το ναι. Και αυτό ναι, είναι μεγάλη δικία για ένα παιδί, για ένα αγόρι και ένα κορίτσι, επειδή ο πατέρας του ήταν κομμουνιστής, να μην μπορεί να σπουδάσει στο σίγουρα, πανεπιστήμιο. Ναι. Γιατί σήμερα τα πληρώνουμε σήμερα αυτά. Το διχασμό, αντί να τον σβήσουν από τότε, τον κράτησαν ακόμα μέχρι σήμερα. Θα τα πούμε αυτά. Θα τα πούμε και αυτά. Ναι. Αυτό ήταν και σε εμάς. Και το έλεγαν ταξικός αγώνας, ταξική πάλι.
Τι ήταν αυτό που κολούσε, δεν ξέρω. Δηλαδή, θεωρητικά είναι η δικτατορία του προλεταριάτου, είναι λέει, η πιο πλατεία δημοκρατία, διότι το Κομμουνιστικό Κόμμα, που είναι το κόμμα της Επανάστασης και της Αλήθειας και εκφράζει την εργατική τάξη, καταπιέζει τους αστούς, τους επιχειρηματίες. Μα τους είχε καταπιέσει, τους είχε εξαφανίσει. Μετά με ποιους θα πολεμούσε. Εκεί δεν επιτρεπόταν καμία ιδιωτική εταιρεία. Έτσι. Όχι. Ο παππούς μου είχε τη μόνη ιδιωτική εταιρεία, επειδή όταν γίνει ο συνεταιρισμός είχε περάσει τα 65 χρόνια και είχε ένα στρέμμα χωράφι πίσω από το σπίτι και φύτευε ντομάτες, αγκούρια, έτσι, μελιτζάνες, φασολάκια και τα πούλαγε εκεί στην άκρη στο δρόμο. Με αυτά ζούσε. Αυτό ήταν ποινικό αδίκημα όμως, ιδιωτική. Όχι, όχι, δεν ήταν τίποτε άστον. Λέει, δεν θα, τι θα μας κάνει. Δεν ήταν ως εκεί. Πείτε μου, η μορφή της οικονομίας στο χωριό, δηλαδή είχατε ένα συνεταιρισμό, είπαμε, έτσι. Ναι, ναι. Και στο συνεταιρισμό ανήκαν όλα τα χωράφια. Όλα τα χωράφια. Είχαν αφήσει στην κάθε οικογένεια στην αρχή από 3 στρέμματα, ύστερα τα έκαναν 2, ύστερα το έκαναν μισό στρέμμα. Ο καθένας να έχει βοήθημα για την οικογένειά του. Γιατί ήξεραν ότι δεν επαρκούσαν η παραγωγή του συνεταιρισμού. Κρεμμύδια, πατάτες, τι ήθελε, ο καθένας τα έβαζε μόνος του. Φασόλια, δεν μπορούσαν να τα αγοράσει, δεν βρίσκουν. Δεν το επίπεδο ζωής ποιο ήταν? Πολύ χαμηλό. Εμείς δεν ξέραμε πόσο ήταν το επίπεδο ζωής των άλλων για να το συγκρίνουμε. Δηλαδή, ένα μεροκάματο, ο κατώτατος μισθός 150 λεκ το μεροκάματο, του εργάτη, όχι του αγρότη, ήταν χαμηλότερο ακόμα, ήταν 4 ψωμιά δυοκιλώσικα ή να πω 1 κιλό κρέας ή 2 κιλά ρύζι, κάτι τέτοιο πράγμα. Πώς προμηθευόσαστε τα βασικά είδη διατροφής? Είχατε δελτίο και πηγαίνατε πού και από πού? Όχι, δεν ήταν δελτίο. Απλώς στο μαγαζί σου λέει και θα πάρετε από 2 κιλά, δεν έχουμε τώρα, και μετά άμα θα έρθουν κι άλλα θα πάρετε κι άλλα. Δεν ήταν δελτίο επίσημο. Όχι, δεν ήταν επίσημο. Η πραγματικότητα ποια ήταν, δηλαδή πόσο παίρνατε κρέας, ας πούμε, το μήνα? Κρέας έπρεπε να μας εφοδιάζει ο συνεταιρισμός. Και επειδή ο συνεταιρισμός δεν τα πήγαινε καλά, μας εφοδίαζε όταν μπορούσε με 1 κιλό το μήνα για κάθε οικογένεια. Και πράγματι δεν ήταν αυτό. Εμείς τώρα αναγκαζόμασταν. Είχαμε στο σπίτι κότες, είχαμε ένα γουρούνι, σβάζαμε αυτά. Είχαμε 5 γιδοπρόβατα, σβάζαμε τα αρνιά, τα κατσίκια και βοηθιόμασταν από εκείνου. Αν περιμέναμε του συνεταιρισμού το κρέας, θα είχαμε λιμοκτονήσει. Αυτή ας πούμε, η λιτότητα υπήρχε σε όλη τη διαστρωμάτωση του αλβανικού συστήματος. Κοίταξε τώρα. Δηλαδή, στις πόλεις δεν ήταν έτσι το δελτίο τόσο πολύ, γιατί το 70% του πληθυσμού ζει στα χωριά. Και όταν είσαι στην Ήπεθρο, θα σκοτώσει ένα λαγό, κάτι θα κάνει, κάτι θα βρει να φας. Στην πόλη μέσα τι γίνεται? Στην πόλη μέσα ήταν είχε λίγο καλύτερο εφοδιασμό, αλλά δεν επαρκούσε ούτε για την πόλη. Και θυμάμαι μια εικόνα, απέναντί μου ήταν ο γραμματέας του κόμματος της περιοχής. Ο οποίος τώρα, ο τσομπάνης του συνεταιρισμού, για να τον καλοπιάσει, σφάζει μια προβατίνα και την έβαλε μέσα σε ένα σακί και την πήγε εκεί. Να του την πάει εκεί πέρα, αλλά δεν τον βρήκε στο σπίτι και δίπλα ήταν ο κομισάριος στρατού. Φέρτε εδώ, του λέει, του την πήρε εκείνος και ύστερα του λέει, έλα εδώ, του λέει, να τη μοιράσουμε. Δηλαδή, ήθελα να πω ότι οι αξιωματούχοι έβρισκαν κρέας, τους το πήγαιναν στην πόρτα εκείνοι που ήθελαν να τους καλοπιάσουν. Από το κλεμμένο του συνεταιρισμού. Είχε δημιουργηθεί μαύρη αγορά? Όχι, δεν υπήρχε. Πού να βρεθεί το κρέας πού να βρεθεί για να πουλήσει μαύρη αγορά? Μαύρη αγορά ήταν, αλλά επιτρεπότανε, ήταν το τσίπουρο. Ένα λίτρο τσίπουρο ήταν, είχαμε 2 μεροκάματα. Εγώ έκανα και πουλούσα και εγώ μαζί με τους άλλους για να συμπληρώσω το μεροκάματό μου. Εσείς ασχοληθήκατε, είπαμε, με τη γεωργία, έτσι? Ναι, αγρότη στη γεωργία. Και στο σπίτι μου το είχα γύρω-γύρω κρεβατίνες, κλίματα, κλιματαριές και μάζευα τα σταφύλια και τα έκανα τσίπουρο. Ο πατέρας μου ήταν λίγο αλκοολικός και ήθελε να πίνει και η μάνα του γκρίνιαζε και όλα αυτά. Μάλιστα. Τώρα, ο Εμβέρ Χότζα, ο ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος, ήταν χαρισματικός, είχε ρητορική, είχε οραματικούς στόχους, ήταν αυταρχικός, ήταν ενδιάμεσα δημοκρατικός. Ποια ήταν αυτή η προσωπικότητα που καθοδηγούσε όλο αυτό το σύστημα? Ότι ήταν ικανός, ήταν ικανότατος. Μπόρεσε και έφαε όλους τους δελφίνους και τους γύρω του. Δηλαδή, στην αρχή έφαε τους εχθρούς του, αφού σκότωσε. Με ποιο τρόπο τους έφαγε?
Τότε τους έτρωγαν όλοι μαζί, ήταν όλοι. Δηλαδή, ναι, όλοι... Πώς δηλαδή, με διαβολή, με συκοφαντία, με εκτόπιση, με παροπλισμό, με πώς. Εκτόπιση, με κατάσχεση της περιουσίας, με ξορίες, με φυλακές, με ντουφεγγισμούς. Περισσότεροι είχαν φύγει μαζί με τους κατακτητές το 1944, με ό,τι μπόρεσε. Μάλιστα. Κάνουμε τώρα ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε με περισσότερη ανάλυση όσον αφορά το αλβανικό σύστημα και τι υπέφερε ο ελληνισμός κάτω από τον Ενβέρ Χότσα και μετά τον Ραμί Σαλία. Παρακαλώ, διάλειμμα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, τη συζήτησή μας με τον κύριο Τηλέμαχο Κότσια, συγγραφέα, Έλληνα στην Αλβανία, ο οποίος μας περιγράφει την πορεία τη δική του μέσα στην πορεία του αλβανικού συστήματος. Είπαμε, πήγατε φαντάρος στον αλβανικό στρατό, έτσι? Ναι, πήγα, αλλά μην νομίζετε ότι πήγα και υπηρέτησα με όπλα. Γιατί επειδή όλοι έκαναν 2 μέχρι 3 χρόνια στρατό, δεν μπορούσαν να μου τα χαρίσουν εμένα και σε κάτι άλλο να μην κάνω, να γλιτώσω. Γι' αυτό μου έδωσαν κασμάδες, φτιάρια και να πάω να δουλέψω 2 χρόνια δουλοπάρικος σε κάτι κρατικές επιχειρήσεις γεωργικές. Δηλαδή σε τάγμα ανεπιθυμήτων. Σύνταγμα ανεπιθυμήτων που το λένε εδώ. Πάλι ναι. Θα πω ότι τα ίδια έγιναν τα ίδια και εδώ, ναι, όταν ήταν στην ηγεσία η δεξιά. Ναι. Και ήταν δεδιωγμένη η αριστερά. Ναι. Ήταν όπως ο Φάντης, το χαρτί που είναι εμείς. Ναι. Ένα κεφάλι από εδώ και ένα κεφάλι από εκεί. Δηλαδή, ναι. Ο πατέρας ή η μητέρα ήταν, μπορεί να ήταν στο Κομμουνιστικό Κόμμα ή και λίγο στην κεντροαριστερά. Η ναι. Ασφάλεια στην Ελλάδα φακέλωνε. Ναι. Και το παιδί υπηρετούσε σε ένα τάγμα ανεπιθυμήτων. Ναι. Ναι, αλλά αυτό εδώ συνέχισε μέχρι το 60. Και, εντάξει, το 60 ήταν στο φόρτι του αυτό το σύστημα, αλλά οι φάκελοι υπήρχαν και μετά τη μεταπολίτευση, το 1974 και μετά, συνεχίστηκαν οι φάκελοι φρονημάτων. Μετά το 81, το Πασόκ το 89 έκαψε τους φακέλους, αλλά πάντα υπήρχαν οι διακρίσεις. Ναι. Αλλά για να είμαστε δίκαιοι. Μέχρι το 90. Και ακόμα δεν μπορούσαν, δεν ήταν σε θέση να το καταργήσουν αυτό, γιατί τους έπνιγαν. Ποιος ήταν ο ρόλος της αστυνομίας στο σύστημα αυτό? Η αστυνομία ήταν πάντα παρούσα. Η αστυνομία ή η φανερή δεν ήταν αστυνομία όπως όλοι. Δεν είχε και μεγάλες δουλειές, γιατί είχε τάξη πολύ καλή εκεί. Δεν είχε. Αυτή που ήταν επικίνδυνη ήταν η μυστική αστυνομία. Η ασφάλεια που είχε ένα στρατό από χαφιέδες που έγραφαν και τι έκανε ο ένας και ο άλλος και τα παρέδιναν αυτές τις αναφορές, δεν ξέρω πώς γινόταν, κάθε 4-5 χωριά ήταν ένας αξιωματικός με πολιτικά, ο οποίος κινητοποιούσε αυτούς τους μυστικούς και τα λοιπά. Και ήταν πάντα, ο καθένας φοβόταν και αν έκανε κάποιος κάτι, στην αρχή μπορεί του φάνε, έλα εδώ, εσύ είπες αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Αν θέλεις το κεφάλι σου, σώπαινε. Αλλιώς, δεύτερη φορά πας μέσα. Άμα δεν ήθελα να τον χώσουν μέσα. Το 1967 ο Ενβέρ Χότσα κατήργησε τη θρησκεία. Ναι. Θέλω να μου πείτε, εσείς μέχρι τότε είχατε τις εκκλησίες στα χωριά? Ναι, ναι, είχαμε τις εκκλησίες, αλλά οι εκκλησίες ήταν, σαν να πω, δεν ήτανε ήταν κατηγορημένοι εκείνοι που πήγαιναν στην εκκλησία, θεωρούνταν πισοδρομικές, θεωρούνταν κακό πράγμα να πηγαίνει στην εκκλησία, δεν μπορούσαν να πάνε οι κομμουνιστές, οι οικογένειές τους κτλ. Και ήταν λίγο δαχτυλοδεικτούμενοι. Παρ' όλα αυτά όμως ο κόσμος πήγαινε στην εκκλησία. Το 67 όμως, με δήθεν ο λαός της γκρέμισε τις εκκλησίες. Όχι ότι και όταν τις γκρέμισαν οι βαλμένοι όπως είναι εδώ, όπως γινόταν, μου θύμισε τη Γερμανία με τη νύχτα των κρυστάλλων κτλ. Που γκρέμισαν τις εκκλησίες ή στην Κωνσταντινούπολη με τα μαγαζιά των Ελλήνων. Έτσι ήταν και εκεί με τις εκκλησίες και με τα τζαμιά. Και εκεί δικαιολογώ λίγο τον Ενβέρ Χότσα, γιατί το αλβανικό έθνος ήταν πολύ διασπασμένο και σε μουσουλμάνους και χριστιανούς.
Αν δεν το καταργούσε αυτά, δεν θα μπορούσε να ενώσει το λαό. Γιατί μετά από 20 χρόνια τολμούσαν να παντρευτούν οι πρώην μουσουλμάνοι με τους πρώην χριστιανούς και να δίνουν ονόματα αλβανικά, πλέον επινοημένα, φτιαγμένα, που να μην ήταν χριστιανικά και μουσουλμανικά, τα οποία συνεχίζουν οι Αλβανοί ακόμα. Α, δηλαδή, ο Ενβέρ Χότζα, το Κομμουνιστικό Κόμμα, είδε τις θρησκείες ως σύστημα διαχωρισμού. Ναι, ναι, ναι. Και με την κατάργηση των εκκλησιών ήθελε να ενοποιήσει και όλα να γίνουν κάτω από τον μαρξισμό-λενινισμό. Ναι, το λαό. Όταν όμως από εδώ έτριξε τα δόντια τότε, ή το 70 νομίζω, μόλις είχε έρθει η Χούντα, δεν ήθελε να τα χαλάσει και είπε έτσι, άφησε, δεν τα έλεγε μεν να τα καταλάβουν όλοι. Άστε τους Έλληνες να πούν ό,τι θέλουν να λένε. Τα παιδιά τους δηλαδή, ας τα πούνε και Παναγιώτη. Και είχατε δηλαδή κάποιες εκκλησίες στα χωριά μετά? Όχι. Δεν είχαμε εκκλησίες, αλλά τουλάχιστον εγώ να μπορούσα να πω το παιδί μου Χρήστο. Να μην το πω. Ελληνικά, χριστιανικά ονόματα δηλαδή. Ναι. Κάπως έτσι. Δηλαδή η ονοματοδοσία δινόταν με πολιτική δήλωση στις υπηρεσίες. Έπρεπε και ήταν πρόβλημα, γιατί έπρεπε να γίνει σε 2 μέρες μέσα στο μευτήριο. Κάνατε κρυφές λειτουργίες, υπήρχε αυτό? Τα πρώτα χρόνια λίγο έκαναν, λίγο δηλαδή. Τι να πω τώρα, μέχρι το αργά, το Πάσχα έβαφαν αυγά κρυφά. Δεν... Και έβαφαν και δεν έβαφαν. Το ξέραν ότι είναι Πάσχα, ότι είναι Μεγάλη Παρασκευή, ότι είναι Μεγάλο Σάββατο. Ο καθένας το νιώθε μέσα στην ψυχή του. Όσοι το νιώθαν και όσοι δεν το νιώθαν, δεν είχαν πρόβλημα. Εκείνοι που θέλουν να δείξουν ενάντια έβραζαν και τα πέταγαν τα τσόφλια μέσα στα γραφεία του κόμματος. Κάτι τέτοια ακραία λίγο. Τα οποία κακό έκαναν, γιατί άρχισαν οι μυστικοί αστυνομίες, τώρα έκανε άνω κάτω το χωριό όλο να βρει ποιος τα έκανε. Κοιτάξτε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Μήπως η αλβανική αστυνομία επάυξησε τις διώξεις εναντίον της ελληνικής μειονότητας, γιατί όχι απλώς ζητούσατε δημοκρατικά δικαιώματα, αλλά ζητούσατε και αυτονομία, υπήρχε ένα τέτοιο κίνημα? Όχι, όχι. Όχι? Αυτό υπήρχε το πριν το 40. Δηλαδή η αυτονομία της Βορείου Υπήρου και τα λοιπά που έγινε το 2014, ο αγώνας. Την αυτονομία την έδιδε η σύνοδος των μεγάλων δυνάμεων. Ναι, η αυτονομία που ήθελαν ουσιαστικά οι άνθρωποι μας ήθελαν να ξεκοπούν, δεν ήθελαν να είναι στο ίδιο κράτος με τους Αλβανούς. Οι μεγάλες δυνάμεις πάλι τότε τι ήταν, έγινε το πρωτόκολλο της Κέρκυρας όπου μας έβαζαν μέσα στην Αλβανία με κάτι δικαιώματα αυτονομίας τα οποία δεν τηρήθηκαν μετά, δεν μπορούσαν και να τηρηθούν. Όπου υπάρχουν Έλληνες. Να έχουν τη γλώσσα τους, τα σχολιά στη γλώσσα τους, αλλά το υπάρχουν Έλληνες είναι ένας λόγος τι σημαίνει Έλληνας. Είναι ο Ελληνόφωνας, είναι ο Βλαχόφωνος, είναι ο Αλβανόφωνος. Και έτσι από τη Βόρειο Ήπειρο αυτό το όλο το τμήμα, το κομμάτι, έμειναν μόνο οι Ελληνόφωνες στα σύνορα που είχαν ελληνική συνείδηση, δεν μπορούσαν να την αλλάξουν. Υπήρχε μια τοπική εφημερίδα, μια εφημερίδα το Λαϊκό Βήμα. Το Λαϊκό Βήμα. Ναι, του κόμματος εφημερίδα. Που την ήταν του κόμματος. Ελληνική εφημερίδα. Ελληνόγλωση. Ναι. Ναι. Που υποστήριζε απαρεγκλήτως τη γραμμή του κόμματος. Ναι. Αλλά τουλάχιστον διάβαζαν οι άνθρωποι στη γλώσσα τους αυτά που να διαβάσουν. Και επειδή η γλώσσα ύστερα από 30 χρόνια είχε υποβαθμιστεί, δεν την κατάλαβαν κιόλας τι έλεγε. Γιατί ξέρω μόνο το ψωμί, το νερό και τα λίγα. Δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν στα ελληνικά. Υπήρχαν Έλληνες που ήταν συνεργάτες της αστυνομίας εις βάρος των Ελλήνων. Ήταν όπως παντού. Δηλαδή η αστυνομία είχε την μυστική αστυνομία. Στο τμήμα που ήταν Έλληνες, εμείς ήμασταν, η περιοχή μας ήταν καθαρά Έλληνες. Δεν ήταν μεικτή να πούμε ότι έχουμε Αλβανούς και μας καταπιέζουν. Ήμασταν μόνοι μας εμείς εκεί. Και είχε και οι γραμματείς του κόμματος και τα μέλη του τοπικών δικαστηρίων και όλοι αυτοί ήταν δικοί μας ντόπιοι. Τώρα και οι Ρουφιάνοι ήταν ντόπιοι και όλοι ντόπιοι ήταν. Δεν είχαμε... Ωραία, η δικαιολογία αυτών των κομμουνιστών, Ελλήνων κομμουνιστών που ήταν στο σύστημα εκεί, ποια ήταν? Ότι. Ότι οικοδομείται ο σοσιαλισμός, ναι, και πρέπει να περιοριστούν αναγκαστικά κάποια δικαιώματα αστικά. Έτσι. Αυτή όχι, ήταν η ιδεολογική ποτέ, δικαιολογία. Δεν υπήρχαν ποτέ δικαιώματα για να κατεργηθούν εκεί και πρώτα. Απλώς βάλεις και ένα ολοκληρωτικό καθεστώς. Στην αρχή, επειδή ο κόσμος είχε πολεμήσει για αυτό το καθεστώς, για να λέμε αλήθειες, το υπερασπίστηκε και το αγκάλιασε. Και μετά λίγο άρχισε μετά να καταλαβαίνουν όλοι ότι αυτό μας άφησε πίσω. Μέχρι το 1960
η κατάσταση σε εμάς ήταν καλύτερη από την κατάσταση που επικρατούσε εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή και εδώ μέχρι το 60 τι ήταν, χωριά, πισοδρομικά ήταν. Γιατί... Μετά όμως εμείς μείναμε στον τόπο, οι συνεταιρισμοί δεν απέδωσαν τίποτε. Απέδωσαν μόνο σε δουλειά, άσκοπη δουλειά, να κάνεις κανάλια τζάμπα χωρίς κανένα όφελος. Ενώ η Ελλάδα εκτοξεύτηκε και πήγε μπροστά. Η Ελλάδα δηλαδή που ακούμπησε στη Δύση, ναι, ναι, με τους Αμερικάνους. Και εμείς με δεν μπορούσαμε να το ξέρουμε τόσο καλά αυτό. Το 1990 που ήρθα εγώ εδώ, ήξερα ότι ζουν πολύ καλύτερα στην Ελλάδα, αλλά δεν ήξερα ότι ζουν και 10 φορές καλύτερα. Υπολόγισα 2-3 φορές καλύτερα. Είπα προηγουμένως, ακούμπησε η Ελλάδα με τους Αμερικάνους, με τη Δύση, με το σχέδιο Μάρσαλ. Ναι, ναι. Αναπτύχθηκαν τα έργα υποδομής, η γεωργία, η βιομηχανία, η μεταποίηση. Βέβαια, αυτό το σχέδιο είχε σαν ανταπόδοση την επικράτηση εδώ της ναι, αμερικανικής πολιτικής. Δηλαδή, ναι, ανεποκατέβαζαν κυβερνήσεις. Ναι, 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 ήτανε. Ναι, αλλά με το που μπήκε η Ελλάδα στην Ευρώπη άλλαξε λίγο. Δηλαδή, μπήκε στην ομπρέλα της Ευρώπης. Καλά, η μεγάλη ανάπτυξη έγινε το 60. Με την Αμερικάνικη βοήθεια. Επί Κωνσταντίνου, ναι, Καραμανλή, έγινε ο ΤΕ, έγινε, ναι, η ΔΕΗ, έγιναν οι αγροτικές συντάξεις το 61. Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτά είχαν κόστος, αυτό που λέγαμε παλιά εμείς οι προοδευτικοί, την ξενοκρατία, την αμερικανοκρατία. Επειδή ας ήμασταν, το καλύτερο θα ήταν να ήμασταν μόνοι μας ικανοί να συναλλαχτούμε με τους Αμερικανούς και με τους Τούρκους, ναι, και με τους Ευρωπαίους, ίσως προς ίσως. Τώρα ίσως προς ίσως πώς θα... Άρα δεν είχαμε πολιτικούς ηγέτες δηλαδή. Δεν είχαμε ανάστημα μεγαλύτερο. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι δεν φταίει ο Καραμανλής, φταίει το πεπρωμένο της ίδιας Ελλάδας δηλαδή. Μήπως φταίει και ο εμφύλιος πόλεμος που αριστεροί δεξιοί σκοτωθήκανε, ναι, αναγκαστήκαμε να χρεωθούμε στους Αμερικάνους και να τους καλέσουμε σαν σωτήρες. Ναι, 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 και αυτό. Πάμε όμως στην προσωπική σας τώρα πορεία να ολοκληρώσουμε. Παντρευτήκατε εκεί Ελληνίδα. Ναι, ναι. Είναι η κυρία Καλλιόπη. Η δουλειά της. Αγρότησα. Από το χωριό. Από ένα χωριό πίσω από το βουνό που το είναι. Για να πας εκεί θέλεις να πας 3 ώρες με τα πόδια. Αλλά και με αυτοκίνητο πάλι 3 ώρες θέλεις γιατί θα πας γύρω-γύρω. Και εγώ πήγαινα με τα πόδια. Είναι ελληνοχώρη, πώς να πω, της μειονότητας. Δεν ήξερε καθόλου αλβανικά η γυναίκα μου. Είχε μάθει κάτι στο σχολείο τα οποία τα ξέχασε. Και ήταν άξια και είναι ακόμα. Μεγαλώσαμε 4 παιδιά και ήρθε εδώ στην Ελλάδα και είδε ότι οι δουλειές εδώ να καθαρίζεις σπίτια και σκάλες είναι πολύ πιο εύκολες από το να τσαπίζεις και με το φτιάρι και να κάνεις δουλειές βαριές στην γεωργία. Κύριε Κότσια, τα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Εντάξει, ναι, ας πούμε στα πρώτα χρόνια υπήρχε ο ενθουσιασμός, το πάθος, η πίστη. Δεν έβλεπαν ότι οδηγείται αυτό το σύστημα στη φτώχεια. Αυτό είναι το θέμα. Οδηγήθηκε εκεί, όχι εγώ, ναι, είμαι υπερβολικός και κακός. Υπήρχαν και άνθρωποι που κρύφτηκαν πίσω από το φόβο τους, γιατί ήξεραν ότι ο Ενβερχόντζε έλεγε είμαι εμένα ή εναντίον μου. Δηλαδή αν εσύ του φέρεις αντίθεση ή σταματήσεις, λες δεν είσαι μέσα στη φυλακή. Ο μόνος και είναι αξιοναπορίας ο Μανώλης Οικονόμου, που ήταν υπουργός δικαιοσύνης το 60, του είπε του Ενβερχόντζα, 60 και κάτι. Έλληνας. Έλληνας, ναι. Α. Του είπε αυτό, του ζήτησε να υπογράψει να μπαίνει η αστυνομία στα σπίτια χωρίς την άδεια του εισαγγελέα. Κάπως. Του λέει αυτό δεν γίνεται, εγώ φεύγω και κάνω το με άλλον. Και έφυγε σαν παλικάρι και είναι μια εξαίρεση. Η τύχη του ποια ήταν. Εντάξει, δεν τον πείραξε. Α. Δεν τον πείραξε γιατί ήταν μαζί. Στη Γαλλία που σπούδαζαν μαζί, δεν ξέρω, και τον ήθελε ο Ενβερχόντζα του, παρόλα αυτά, το έδινε τα νομοσχέδια όλο να δει αν στέκονται από νομικής άποψης. Ενώ οι άλλοι, οι δικοί μας, δεν μπόρεσαν, δεν τόλμησαν να το κάνουν αυτό. Και εκείνοι που τόλμησαν είχαν την τύχη του πατέρα μου, που δεν έκαμε τίποτε να πω ότι έκανε κάτι ο πατέρας μου και τον έχω σαν φυλακή και τα πλήρωσε. Απλώς είπε δεν είναι, αυτά που κάνουμε είναι κακά πράγματα. Ο γάμος σας πώς έγινε, με παραδοσιακό τρόπο, υπήρχε αυτό το δεν έθιμο? Δεν έγινε γάμος, κοιτάξτε, είναι κάτι που είναι λίγο λυπηρό. Στο σπίτι το δικό μου δεν έρχονταν οι μουσαφίριδες. Δηλαδή αν έκανα εγώ γάμο δεν θα μου έρχονταν οι καλεσμένοι. Και εγώ
Γιατί? Γιατί ήμασταν η οικογένεια εχθρών του καθεστώτος. Σταμπαρισμένοι, είσαστε εχθροί του κράτους. Έτσι και θυμάμαι στο τραπέζι εκείνο το βράδυ ήμασταν 10, 12, 15 άτομα, παππούδες, θείοι. Στο τραπέζι έτσι, του γάμου, ε. Του γάμου, ναι, έτσι. Εκεί, δηλαδή δεν τολμούσαν οι συγχωριανοί και οι φίλοι, όχι, όχι, ναι. Ναι. Στην κηδεία του παππού μου, που εκεί πέρα όταν πεθαίνει κάποιος πηγαίνουν όλοι οι χωριανοί, δεν ήρθαν πάνω από 5-6 άτομα, 10 και έρχονταν οι γυναίκες πίσω, από τη μια πίσω πόρτα που έχουμε να συλληπιθούν κρυφά και να φύγουν. Oh. Όταν όμως το 95 πέθανε ο πατέρας μου, κουβαλήθηκε όλη η περιοχή σαν να εξηλαιωθεί για αυτό όλο που μας είχε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Ήρθατε στην Ελλάδα το 90 με την πτώση του κομμουνισμού. Ναι, πάνω στα αυτά. Ναι. Πώς ήρθατε? Δηλαδή, πείτε μου την πρώτη μέρα. Αποφασίστηκε εκεί πέρα να δοθούν ελευθερίες, το 90 μιλάμε, να κάνουν οι άνθρωποι ελεύθερο εμπόριο, να πούμε. Ναι. Και εγώ με ένα φίλο εκεί κάναμε, χωρίσαμε ένα δωματιά εκεί και κάναμε καταΐφη, κάναμε καφέδες, κάναμε εμπόριο πρώτο, αλλά έβλεπα ότι δεν ήταν τίποτε αυτά τα πράγματα. Και μια που έφευγαν οι άνθρωποι με βίζα στην Ελλάδα, αποφάσισα κι εγώ να πάω στα Τύρανα να ζητήσω βίζα για την Ελλάδα. Ακόμα όμως ήταν τότε που ήταν οι χιλιάδες στις πρεσβείες. Πώς έγινε και χάθηκε το διαβατήριο και πώς βγήκε και πώς κάποια συγγενής έμπαινε μέσα και του λέω για δες και το δικό μου. Να έχει βίζα μου λέει, πάρ' το και το δικό σου. Και ήρθα εγώ στην Ιγουμένητσα, είχα ξαδέρφια, δεύτερα ξαδέρφια πλέον, γιατί ο παππούς μου είχε παντρέψει μια αδερφή στο διπλανό χωριό που ήταν στην Ελλάδα το διπλανό χωριό. Και πήγα και τους αντάμωσα και γύρισα στο χωριό πριν πέσει το καθεστώς. Και όταν έπεσε το καθεστώς, λέω στη γυναίκα, θα φύγω εγώ της λέω, να πάω να δουλέψω κάμποσο καιρό, γιατί δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος αν θα μπορούμε με 4 παιδιά και εγώ ανεπάγγελτος να ζήσουμε και στην Ελλάδα. Δεν είναι και τόσο εύκολα. Ήρθα εδώ, δούλευα οικοδόμος, που δεν ήμουν και οικοδόμος δηλαδή, και δεν μου έπιαν και τα χέρια να κάνω τον οικοδόμο. Ήρθε και η γυναίκα, φέραμε τα παιδιά μια φορά το ένα, μια το δεύτερο, το άλλο το άφησαμε στη μάνα, το άλλο στην πεθερά. Ένα-ένα μέσα σε 2 χρόνια τα κουβάλισαμε όλα, δούλευε και αυτή, καθάριζε σπίτια. Έπιασα και εγώ δουλειά σε φαρμακοβιομηχανία. Έκανα 3 χρόνια, 3,5 χρόνια εκεί. Και στο μεταξύ εγώ είχα πάει και στις εκδόσεις Κέδρος με κάτι. Τον τελευταίο χρόνο είχα πάει στο Λαϊκό Βήμα ένα διήγημα. Εκεί στο Αργυρόκαστρο. Στο Αργυρό, ναι. Ναι, και μου είπαν το έχουμε ανάγκη αυτό, το έχουμε ανάγκη να γράφει κάποιος. Και εγώ μου άνοιξε όρεξη τότε να γράφω διηγήματα και τα έφερα εδώ στον Κέδρο και τα έβγαλα την πρώτη συλλογή με τίτλο «Περιστατικό τα μεσάνυχτα». Ναι, αλλά άλλο να βγάλεις ένα βιβλίο και άλλο να γίνεις συγγραφέας. Γιατί ύστερα έκανα 3 χρόνια να βγάλω μια νουβέλα, δεύτερη να δω, κάτσε τώρα λέω, είμαι του ενός βιβλίου συγγραφέας ή. Και λίγο-λίγο, εντάξει, κάτι. Με την ιδιότητα του συγγραφέα όμως, βρήκα δουλειά στο Υπουργείο Εξωτερικών ως μεταφραστής. Εκεί γλίτωσα από τη φτώχεια. Δηλαδή, μετέφραζα με τη σελίδα και μου αυγατούσε η δουλειά και πληρωνόμουν καλά. Μέχρι πρόπερση που βγήκα στη σύνταξη. Πού μένατε όταν ήρθατε στην Ελλάδα? Στο μεταξουργείο, στην Ακαδημία Πλάτων, εκεί στα φτηνότερα σπίτια που βρήκα. Πώς ήταν το σπίτι παλιό, ε? Βρήκα ένα σπίτι πρώτα όταν ήρθα με τα 2 τα παιδιά, μια μονοκατοικία, διπλοκατοικία, κάτι ήταν εκεί κάτω στο πάρκο. Και ύστερα που έπρεπε να πάει η κοπέλα στο σχολείο, έπρεπε κάπου να είμαστε κοντά στο σχολείο. Και νοικιάσαμε ένα σπίτι της Προκοπής, ένα διάρι, και είχαν τα 2 τα παιδιά απάνω και κάτω αυτά τα διπλά τα κρεβάτια, έτσι σαν, πώς λέγονται αυτά, κουκέτες. Για να πηγαίνουν και η κοπέλα, εμείς πηγαίναμε στη δουλειά και η κοπέλα ήταν τόσο μικρή που δεν μπορούσε να γυρίσει το κλειδί της πόρτας και το άφηνα εγώ δίπλα στο βιβλιοπωλείο και της έλεγα άνοιξε λίγο όταν άρθει και την έμπαζε μέσα να κάτσει μέσα. Δηλαδή δύσκολα, δύσκολα, αλλά πάλι ήμασταν ευτυχισμένοι πολύ όμως. Αυτό θέλω να μου πείτε. Όταν ήρθατε εδώ, στην Αθήνα έτσι, ναι. Είδατε τους δρόμους, τα καταστήματα, τα σούπερ μάρκετ, κάνατε αμέσως μια σύγκριση φαντάζομαι. Σάκανα, σίγουρα ναι. Αφού... Τι να σου πω τώρα, πάει... Δηλαδή η αυθονία που επαγγελόταν ο κομμουνισμός ήταν το σούπερ μάρκετ του καπιταλισμού. Ναι, αυτό ήταν. Δηλαδή δεν μπορεί να πας, έρχεται, αυτά τα έκανε η πεθερά μου, ο πεθερός μου είχαν έρθει μια φορά εδώ,
Και δεν μπορεί, λέει, να πάρει ένα μεροκάματο, λέει, και να αγοράσει ένα σακί ρύζι, λέει, και ένα σακί αλεύρι. Δηλαδή, τόσο φτύνια. Ένα σακί αλεύρι και ήταν το Μηνιάτικο. Πω, πω. Πείτε μου, εκεί υπήρχε καλή υγεία και παιδεία? Γιατί υπάρχει αυτό το στερεότυπο εκεί... ότι υπήρχε αστυνομοκρατία, υπήρχε καταπίεση, αλλά ήμασταν... είχαν καλή υγεία και παιδεία. Ισχύει αυτό? Κοίταξε τώρα, ήμασταν όπως τα ενσταυλωμένα ζώα. Τα ενσταυλωμένα ζώα δεν σκέφτονται, θα τους ρίξουν το φαΐ να φάνε εκεί πέρα αυτό. Υπήρχε παιδεία αυτή, η κρατική παιδεία, υπήρχε και υγεία, τα βασικά της υγείας, δηλαδή στα μεευτήρια, στα βρεφοκομεία, στα νηπιαγωγεία, τα σχολεία, την πρωτοβάθμια φροντίδα, δηλαδή είχε νοσοκομείο, είχε... Αλλά ως εκεί δεν είχε μέσα παρακάτω, δηλαδή δεν είχε φάρμακα. Τελείωνε στην Πενικυλίνη η φαρμακευτική αγωγή. Εκεί ήτανε. Τα μέλη του κόμματος, τα στελέχη, είχαν κάποια προνόμια όσον αφορά την εργασία, την υγεία και την παιδεία? Όχι. Τώρα είχαν περισσότερα χατήρια. Δηλαδή και εδώ, άμα έχει κάποιον σε κάποιο νοσοκομείο φίλο, θα σε μπάσει λίγο καλύτερα εκτός σειράς κτλ. Και εδώ το ρουσφέτη. Έχει εδώ. Εκεί δεν ήταν ρουσφέτη με χρήματα, αλλά εντάξει, όταν θα πάω ο γραμματέας του κόμματος, έχει τις πόρτες διάπλατα ανοιχτές. Αυτό δεν έχει να κάνει με το επίσημο κράτος, αυτό συμβαίνει παντού, πιστεύω. Ναι. Για πείτε μου, εδώ. Ποια είναι τα αρνητικά του συστήματος του εδώ, του καπιταλιστικού, της ελεύθερης οικονομίας? Αυτό το είχα πει από την πρώτη φορά που είχα έρθει εδώ. Είχα δώσει μια συνέντευξη στην Ελευθεροτυπία και το θυμάμαι. Ότι εκεί ήμασταν ενσταυλωμένοι, εδώ είμαστε ελεύθεροι. Από το να πεθάνουμε από την πείνα μέχρι να γίνουμε δισεκατομμυριούχοι. Δηλαδή δεν νοιάζεται κανένας για σένα. Τι είσαι. Δηλαδή, εκεί είχε, ο ολοκληρωτισμός είχε τα εξής χαρακτηριστικά. Όλοι πήγαιναν στο συνεταιρισμό και δούλευαν και ήταν όλοι φίλοι, παρέα, αδέρφια. Δηλαδή είχαν μια συναδέλφωση μεταξύ τους. Αυτή την κολεκτίβα. Εκεί θα βλέπεις το κορίτσι αν είναι εργατικό, αν έχει καλή συμπεριφορά. Αν... Εδώ δεν θα το πάνε, το γνωρίσεις στο μπαρ. Στο μπαρ όλοι ξέρουν και πίνουν καφέ. Αυτό ήταν το μόνο θετικό που είχε εκείνο το σύστημα. Η συλλογικότητα εκεί. Η συλλογικότητα, ναι. Εδώ είναι ατομοκεντρικό το σύστημα. Ναι. Και θα ήθελα να μην ήταν τέτοιο να μην υπήρχε τόσο μεγάλη ατομοκεντρικότητα. Δηλαδή, δεν θα αποφασίσουμε όλοι μαζί να φυτέψουμε τα λουλούδια του Δήμου εδώ και τα δέντρα και να τα μαλώσουμε ποιος θα το σπάσει εκεί πέρα. Είναι όλα ξένα. Κάπως έτσι. Υπάρχουν και εδώ φορείς που προσπαθούν να κάνουν κάτι, αλλά ο κόσμος τρέχει πίσω από το χρήμα. Εσείς στην αρχή, στα νιάτα σας, είχατε πιστέψει στον κομμουνισμό, στο σοσιαλιστικό σύστημα, έτσι? Εγώ πίστευα μέχρι που τελείωσα το Λύκειο, πίστευα αυτά που μας έλεγαν στο Λύκειο. Και έλεγα μέσα μου ότι ο πατέρας μου λάθος είχε κάνει. Σας κάνανε μάθημα μαρξισμού-λενινισμού, Μαρξισμό το είχαμε, είχα πάρει και 10 κιόλες. Μα ήταν το κύριο μάθημα που κάναμε. Μαθηματικά, φυσική και μαθηματικά, λογοτεχνία και μαρξισμός, αυτά τα τρία ήταν κρατικές εξετάσεις. Αν δεν έπαιρνες αυτά, δεν είχες απολυτήριο. Και όταν όμως βγήκαμε στη ζωή και αντιμετωπίσαμε τη ζωή, έτσι βρήκαμε τοίχο στη ζωή μας, είπαμε ότι όλα αυτά που... Τι ήταν αυτά που μας έλεγαν, δηλαδή. Έχουμε 2-3 λεπτά ακόμη και θέλω να πείτε στο τέλος αυτά που δεν είπαμε, τι δεν είπαμε. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε... ποια είναι η σκέψη σας για την αριστερά, τη δεξιά ή αυτό που εσείς θέλετε να τελειώσετε? Η αριστερά είναι η λύση, είναι μια προσπάθεια να λυθεί η κακιά πλευρά της δεξιάς. Και το είχα πει και άλλες φορές, η δεξιά πρέπει να ξέρει να έχει υπόψη τα λόγια του Χριστού. Να αγαπάς τον εχθρό σου γιατί εσύ τον δημιούργησες. Δεν θα υπήρχε αριστερά αν δεν ήταν τέτοια κακιά η δεξιά που να καταπίεζε το λαό πράγματι. Όλα αυτά που έλεγαν για τον καπιταλισμό όλα ήταν αλήθεια. Και όλα αυτά που λένε εδώ για τον σοσιαλισμό και εκείνα αλήθεια είναι. Άρα δηλαδή να βελτιώσουμε ένα σύστημα οι προοδευτικοί άνθρωποι. Όχι να κάνουμε ένα χειρότερο από ό,τι ήταν. Αυτό έχω εγώ το... Και δεν έχω έτσι με την αριστερά ως αρχή. Με την αριστερά, με την έννοια του κράτους
που δεν είναι αριστερά του μονοκομματικού κράτους, είμαι απόλυτος ενάντια. Πιστεύετε ότι αυτός ήταν ο λόγος, αυτό ήταν που αμαύρωσε την πορεία, δηλαδή η μονοκρατορία, το κόμμα Θεός? Μα ήταν και, κοίταξε, ήταν και κάτι πράγματα που η παντελής έλλειψη ελευθερίας. Δηλαδή ποιος ο λόγος να μην είχε ο χωριάτης απάνω σε ένα ορεινό χωριό τα γίδια δικά του και να ήταν του συνεταιρισμού? Θα τα ενδιαφέρουν περισσότερο και θα πουλούσε περισσότερο κρέας. Ποιος ο λόγος ένα ορεινό χωριό να μην έχεις τα χωράφια δικά σου και να δουλέψεις? Πάντως όταν σε μεγάλους κάμπους και μπάσουν τα τρακτέρ και κάουν, εκεί μπορεί να έχει όπως είναι τα κολχόζ. Αλλά όμως να είναι πραγματικά του λαού, όχι να τα διοικεί το κράτος από πάνω και να σε έχει εσένα τάχα μου για νοικοκύρη και να μην είσαι νοικοκύρης. Πιστεύετε ότι τελείωσε η πορεία του μαρξισμού-λενινισμού ως εφαρμογή? Όχι, δεν τελείωσε και δεν θα τελειώσει ποτέ. Διότι στο τελική ανάλυση, μία μέρα ο κομμουνισμός, αλλά όχι αυτός ο κακός εννοούμενος κομμουνισμός, θα επικρατήσει. Αυτό μπορεί να θέλει να πει και ο Μάρξ. Ότι δεν έχει νόημα, τι να τα κάνουν οι πάμπλουτοι τα πολλά, τα χρήματα, τα εκατομμύρια, όταν κι αυτοί μια μπριζόλα μικρή θέλουν να φάνε και δεν θέλουν γιατί έχουν και ζάχαρο και χίλια δύο πράγματα. Άρα δηλαδή μπορεί να πούνε ότι εμείς δουλεύουμε για το κοινό και όλοι να δουλεύουν για την κοινωνία, τότε νομίζω ο κομμουνισμός είναι. Μάλιστα. Ωραία. Θα κλείσουμε και θα πείτε μία λέξη που σας εκφράζει. Όχι φράση, μία λέξη και κλείσαμε. Ειλικρίνεια, δεν ξέρω. Ειλικρίνεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο συγγραφέας Τηλέμαχος Κότσιας, ένας Έλληνας στην Αλβανία, περισσότερο Έλληνας και δημοκράτης από τον καθένα μας. Γεια σας. You